Όλοι οι αναφερόμενοι συνάδελφοι, ξεκινάμε από τον κύριο Γαβρίλο, όπως αναφέρετε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για μια υπόθεση απόφασης και έγκριση μιας άρσης απαλωτρίωσης την περίοδο που ήμουν Περιφερειακός Σύμβουλος 14-19. Συμμετείχα ως μέλος της παράταξης, η οποία ήταν στην μείζωνα μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εν λόγω απόφαση πάρθηκε το 2018 και μάλιστα με αρκετή συζήτηση και με πολιτικά ζητούμενα σε εκείνη τη συνεδρίαση. Γι' αυτό ήταν παρόν και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη άρση της συγκεκριμένης απαλωτρίωσης, την ανάκλησή της. Υπήρχε μια αντιδικία μεταξύ δύο ιδιωτών. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, καθαρά για κάποιους λόγους πολιτικούς που είχαν να κάνουν με τη διάνοιξη του δρόμου και την σημασία που είχε για την περιοχή ο δρόμος, η μειοψηφία στο σύνολό της είχε καταψηφίσει. Συνεπώς, και εγώ είμαι σε αυτούς, γι' αυτό έχω καταθέσει και την απόφαση, είμαι σε αυτούς που έχουν καταψηφίσει την άρση της απαλωτρίωσης. Πάρθηκε με οριακή μειοψηφία, γιατί έλειπαν και κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, πάρθηκε με οριακή πλειοψηφία αυτή η απόφαση και μάλιστα κατόπιν εισηγήσεως, το ξαναλέω, του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ακόμη και για τους συναδέλφους, τους υπόλοιπους που ψήφισαν υπέρ της άρσης, και ενέκριναν την άρση της απόφασης, γιατί αυτό είναι το αδίκημα με βάση την παράβαση καθήκοντος που ερχόμασταν. Αυτή είναι η πράξη, ότι ενέκρινε η πλειοψηφία, στην οποία εγώ έτσι κι αλλιώς δεν ανήκα και έχω καταψηφίσει αυτή την απόφαση, ενέκρινε την άρση της απαλωτρίωσης. Παρ' όλα αυτά, λέω εδώ, γιατί πρέπει να είμαι δίκαιος, δεν είχαμε δει κάτι ποινικά επιλείψιμο και για τους συναδέλφους που είχαν υπερψηφίσει αυτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ ψήφισα κατά, έχω καταθέσει και στην Επιτροπή την απόφαση, αλλά το παράδοξο, για να δείτε με τι προχειρότητα και οι ανακριτικές και οι εισαγγελικές αρχές ασχολούνται με τέτοια θέματα. Κατ' επανάληψη, είχα δηλώσει ότι έχω και την ιδιότητα του δικηγόρου. Παρ' όλα αυτά, πήγαμε τρεις φορές στη Σπάρτη, στο πρωτοδικείο, η εισαγγελία εισήγαγε την υπόθεση στο πρωτοδικείο. Ενώ για τους συναδέλφους μας δικηγόρους ξέρουμε ότι το ξέρει ο πρωτοετής φοιτητής ότι έπρεπε να εισαχθεί στο εφετείο. Φτάσαμε μετά από τρεις συνεδριάσεις στο πρωτοδικείο Σπάρτης να πάμε τελικά στο εφετείο που έπρεπε να είναι η αρμοδιότητα, η καθήλυνα αρμοδιότητα, εφόσον εγώ είχα αυτή την ιδιότητα του δικηγόρου. Και θέλω να πω ότι η εισαγγελέας έφερε κατηγορούμενους τους 45 από τους 51 που συμμετείχαν εκείνη την ημέρα στη συνεδρίαση, χωρίς να δει ποιοι έχουν υπερψηφίσει και ποιοι έχουν καταψηφίσει. Και σας λέω ότι από την πλευρά της μειοψηφίας που καταψήφισαν, υπήρχαν πολιτικές παρατάξεις που στηρίζονταν και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από την Ανταρσία και κάποιοι συνάδελφοι από τη Νέα Αριστερά σήμερα που έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλες παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, συνάδελφοι, εγώ ζήτησα την άρση της ασυλίας μας, παρότι θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ελαφρά την καρδία έρχονται τέτοιες υποθέσεις προδήλωσα βάσιμες, τουλάχιστον για μας, όπως αναφέρθηκα, ενώπιον και της Βουλής, αλλά κρεμιόμαστε και στα μανταλάκια. Ήδη αυτό το θέμα έχει πάρει δημοσιότητα και δεν είμαστε πλέον και σε θέση να μπορούμε να απολογηθούμε και ενώπιον του ελληνικού λαού και του κόσμου που μας παρακολουθεί και μας ψηφίζει. Τι να πάω να πω εγώ, ότι έχω καταψηφίσει και εισαγγελέας δεν το είδε, ξαναπέρασε από τον Άριο Πάγο και ερχόμαστε τώρα ενώπιον της Βουλής να συζητήσουμε για άρση ασυλίας. Σε κάθε περίπτωση, έχω ζητήσει να αρθεί η ασυλία μου, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε, είτε είναι προδήλωσα βάσιμη ή όποια κατηγορία, είτε όχι, πίσω από αυτήν την ασυλία. Και πολύ περισσότερο γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται στη δικιά μου θέση. Έχουν καταψηφίσει την εν λόγω απόφαση και είναι και αυτοί κατηγορούμενοι. Σας λέω από τους 45 πόσοι ήμασταν εκείνη την ημέρα, η εισαγγελέα τι είδε. Είδε ποιοι συμμετείχαν αρχικά στη συνεδρίαση και τους έβαλε όλους κατηγορούμενους και τους 45.
Συνεπώς, ζητάω την άρση και εγώ της ασυλίας μου, παρότι μιλάμε για μια προδήλωσα βάσιμη κατηγορία και υπόθεση εις βάρος μου.